Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ωραία πράγματα γίνονται στην πόλη. Ακόμα πιο ωραία θα έρθουν. Πού? Με τον Αλέξανδρο Μανώλη Ζάρτο. Καταρχάς έρχονται πάντα και μόνο ωραία πράγματα. Νομίζω όχι στην Ελλάδα όμως. Έρχονται στην Αμερική προς το παρόν. Όχι και στην Ελλάδα. Είναι και στην Ελλάδα. Σε ψηφιακή πλατφόρμα θα προβληθεί την ίδια μέρα, δηλαδή σήμερα κάνει πρεμιέρα. Μιλάμε λοιπόν, για, μια που είπες για πόλη, μιλάμε για το Sex and the City, μάλλον την καινούργια απόδοση του Sex and the City, που αυτή τη στιγμή μας λείπει και η Σαμάνθα. Όπως γνωρίζουμε, η Kim Cattrall ήταν αρνητική στην επαναφορά σε οποιαδήποτε μορφή, είτε μιλάμε για κινηματογραφική. Άρα επιστρέφει με νέα σεζόν και με 3 στις 4. Επιστρέφει με νέα σεζόν, 10 επεισοδίων, δηλαδή 9 φορές. Θα το δούμε συνολικά. Αυτό το πρώτο επεισόδιο είναι διπλό. Σήμερα έκανε πρεμιέρα, έχει γίνει ήδη χαλασμός. Άμα δείτε τα tweets, υπάρχουν ήδη κάποια spoiler για τα πρώτα επεισόδια. Μεγάλο ενδιαφέρον και κινητικότητα και πιο πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί από τις 4 ηρωίδες που αφήσαμε στην ηλικία των 30 ή σε αυτό που αισθάνονταν ότι είναι περίπου 30, να έχουν προσγειωθεί στα 50, 50 και κάτι και να δείξουν τις αλλαγές. Γι' αυτό ίσως και άλλαξε και ο τίτλος. Όχι μόνο επειδή είναι ένα πάρα πολύ ωραίο punchline το οποίο χρησιμοποιούσε η Κάρη στα περισσότερα επεισόδια, αλλά επειδή στην ουσία πλέον το σεξ και η πόλη έχουν αντικατασταθεί από μια ενηλικίωση που μπορεί να τους προσφέρει και άλλα πράγματα. Μέσα δηλαδή από. Πώς τα λέγεται, συγγνώμη, γιατί αλλάζει, πώς λέγεται. Just like that, ήταν η ατάκα της Κάρη στα περισσότερα επεισόδια. Όταν ολοκληρωνόταν το επεισόδιο, μας έδινε αυτό το. Και τελικά τι έγινε για να αλλάξει αυτή η μικρή στιγμή μαγείας. Μήπως όμως έχει περάσει, να το πω έτσι, η μπογιά αυτής της σειράς που έκανε θράψη πριν από 20 χρόνια, αλλά 20 χρόνια μετά δεν είναι το ίδιο, τι να πω. Με αυτή τη σειρά, έχουν μεγαλώσει πάρα πολλές γυναίκες που την έχουν απολαύσει, έχουν μάθει το τι σημαίνει μόδα, έχουν μπει σε έναν κόσμο που έχει μια ένσταση και δικαίωμα. Δεν ολοκληρώσει ο άνθρωπος. Δεν έχουν περάσει. Ναι. Θέλω να τοποθετηθώ. Βεβαίως. Δεν έχουν μόνο οι γυναίκες μεγαλώσει και μάθει μέσα από αυτό, αλλά και οι άντρες μάθανε να δέχονται τις γυναίκες με τη σεξουαλικότητά τους, να δέχονται τις γυναίκες. Ως after effect. Ως after effect. Και από την αντίδραση ουσιαστικά των γυναικών, βλέποντας τη σειρά και αποτυπώνοντας κάποια πρότυπα μόδας, κάποιες συμπεριφορές, κάποιες αναγκαιότητες που συνδέουν τη σεξουαλικότητά τους με την κανονικότητα στην πόλη. Το Sex and the City την εποχή του ήταν πάρα πολύ μπροστά, γιατί αυτό που έκανε ήταν να δείξει ότι η γυναίκα έχει δικαίωμα στον έρωτα, στην ποικιλία των εραστών. Η Σαμάνθα αυτό έκανε. Και μαζί λοιπόν με τις γυναίκες μάθαιναν και οι άντρες. Ταυτόχρονα έδειχνε επίσης μια πρωταγωνίστρια η οποία έγραφε ένα άρθρο τη βδομάδα σε ένα περιοδικό και έβγαζε ένα σκασμό λεφτά. Δεν έβγαζε λεφτά. Ήταν λίγο μη ρεαλιστικό. Στα πρώτα επεισόδια δεν έβγαζε λεφτά και μάλιστα ζήλευε πάρα πολύ που πήγαινε στα καταστήματα και έβλεπε παπούτσια, δεν λέμε τις μάρκες αξία 600, 700 και 1.200 δολαρίων που δεν μπορούσε να τα πάρει. Μετά, βεβαίως, όταν ασχολείσαι με το χώρο της μόδας, βλέπετε καλή ώρα influencers σήμερα, αυτά τα έχουν ως δώρα στο σπίτι τους. Ξέρεις, θέλω να κάνουμε, γιατί αυτό που ένας από τους λόγους που συζητείται το συγκεκριμένο είναι ότι ξαφνικά η Κάρι, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, έχει ρητίδες. Είναι μια γυναίκα που συμβαίνει αυτό. Και, ναι, και την είχαν κατηγορήσει. Ένα λοιπόν από τους λόγους που τώρα μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση είναι και τι έγινε. Όπως είπε και η ίδια στις δηλώσεις της. Δηλαδή, ναι, μεγαλώνω. Τι θα πρέπει να κάνω, να κλειστώ στο σπίτι μου μέσα. Θα είχε ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο, να δούμε κάποιες από τις δηλώσεις που είχαμε. Δεν έχουμε σήμερα, έτσι. Μήπως και αύριο το κάνουμε, γιατί αυτό μου αρέσει, γιατί θέλω να. Θα τον δεσμεύσουμε για αύριο τον Αλέξανδρο. Αν μπορεί. Ίσως αν προλάβουμε πάνω σε κάποια πλάνα, όσο κλείνουμε την κουβέντα μας από το δεύτερο επεισόδιο, γιατί είπαμε σήμερα έχει διπλό επεισόδιο. Που μπορούμε ίσως πιθανότατα να βλέπουμε την ώρα που μιλάμε. Αύριο, επειδή δεν έχουμε χρόνο, αφού το δούμε. Θα προλάβει να δει σήμερα. Θα προλάβω να δω και τα 2 επεισόδια. Σήμερα μπορέσουμε να μιλήσουμε με μια καθαρότητα. Άρα, ωραία. Και χρόνο μπόλικο θα υπόσχομαι εγώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε και μια έκπληξη αύριο για τους τηλεθέτες. Βεβαίως. Όσες εκπλήξεις θες. Από το Sex and the City. Πάμε σε διάλειμμα. Λες. Πάμε.